Foodie. Το Foodie είναι η ιστοσελίδα παραγγελίας φαγητού στην Κύπρο. Ουσιαστικά είναι μια σελίδα στην οποία έχει 500 τόσα εστιατόρια. Παίρνει τη σελίδα στο app, καλέει τι εστιατόριο θέλει, παραγγέλνει το φαΐ σου και έρχεται και βρίσκει. Πώς ξεκίνησε ως ιδέα καταρχήν και ως startup? Ναι. Με την ομάδα μας ξεκινήσαμε πριν 6,5 χρόνια τώρα το At Your Service. Όταν ήμασταν στο εξωτερικό, παραγγέλαμε φαγητό που ανάλογε πλατφόρμε. Πολλά συχνά λαλούσαμε ότι αν τελειώσουμε ποτέ με το At Your Service και συχάσουμε, είναι να κάνουμε και εμεί το foodie, αν δεν το έχει κάνει κάποιο. Σε κάποια φάση, στη φάση που είχε ανέβρει λίγη σταθερότητα το At Your Service, γιατί πέρασε έτσι που αρκετά πάνω κάτω τα πρώτα 2-3 χρόνια, ήρθε στο τραπέζι η πρόταση, η ευκαιρία να κάνουμε το foodie και αποφασίσαμε έτσι να το κάνουμε. Πώς το αξιοποιήσατε, τι αναζητήσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εικόνα είχατε και... Okay. Να πω ότι το At Your Service βοήθησε μας για να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα της καινοτομίας που υπήρχε. Πιάσαμε μια χορηγία 69.000 ευρώ που μας βοήθησε έτσι πρώτα και να τα 2-3 χρόνια να σταθεροποιηθούμε και να χτίσουμε την ομάδα. Στη συνέχεια, εκείνο που έκαναμε είναι ότι ψάξαμε στην Ευρώπη, είδαμε τι πλατφόρμες υπάρχουν, γιατί χρόνο με το χρόνο η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο νέα αγορά. Δηλαδή, τα πράγματα που δουλεύουν σε μια χώρα δουλεύουν και σε άλλη. Άρα, είδαμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει, και χτίσαμε και εμείς το φούτι με ανάλογο τρόπο, φυσικά προσαρμοσμένο στην Κύπρο. Τι το κάνει να ξεχωρίζει στην Κύπρο, γιατί πόσα χρόνια είναι που λειτουργεί με επιτυχία και επεκτείνεται? Κλείσαμε τώρα τα τρίτα μας γενέθλια. Αλήθεια είναι ότι είναι πολλά πιο μεγάλο το φούτι από ό,τι υπολογίζαμε και εμείς ήδη πριν ξεκινήσουμε ή κάθε χρόνο ξεπερνούμε τους στόχους που βάλουμε. Το τι το κάνουμε να ξεχωρίζει νομίζω είναι τρία πράγματα. Ξεκινώντας, βάλαμε σαν στόχο ότι το φούτι πράγμα ο πιο εύκολος τρόπος παραγγελίας. Άρα, δίνουμε τεράστια ανέφαση στο UX, στην εμπειρία του πελάτη που μπαίνει μέσα στη σελίδα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πραγματικά νοιάζει μας. Έχουμε ένα πράγμα που ονομάζουμε Wow Experience και θέλουμε κάθε φορά που να μπει πελάτη στη σελίδα ή κάθε φορά που να μας πιάσει τηλέφωνο ή κάθε φορά που να σε εργαστούμε εστιατόριο, θέλουμε μόλις τελειώσει να γυρίσει στο δίπλα του και να του πει Wow, τούτη ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα στη ζωή μου. Και ξέρουμε προφανώς ότι δεν είμαστε για μέσα σήμερα, αλλά δουλεύουμε με τούτη τη βάση. Ο τρίτος σημαντικός αξιώνας ήταν ότι λόγω του At Your Service ξέραμε να χτίζουμε ηλεκτρονικές αγορές και να βρίσκουμε πελάτες online, άρα αξιοποιήσει στοχευμένα, με υπερβολική στόχευση, κατανόηση των αναγκών και των σκέψεων του κοινού σου και προσαρμόζει το marketing σου, τη σελίδα σου, τα πάντα μέσω τούτου. Η Κύπρος, αν δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νέοι σαν εσένα θα είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα εργαλεία καινοτομίας, χρηματοδότησης, ευκαιρίες που δίνονται για επιχειρηματική δραστηριότητα? Σίγουρα να ήταν πολλά πιο δύσκολο, γιατί η αγορά μας είναι πολλά μικρή και πιθανότατα να μην αξίζει να χτίσεις μια startup που δουλεύουν όπως δουλεύουν οι καλύτερες startups. Γιατί εμείς δεν προσπαθούμε να δουλεύουμε όπως δουλεύουν οι καλύτερες startups στο Λονδίνο, στο Βερολίνο ή στο Παρίσι. Άρα, με βάση τη δική μας τη μικρή την αγορά, να δεν έχεις βλέψεις ή τα κίνητρα ή τρόπο να επεκταθείς σε όλη την Ευρώπη, μάλλον θα μπορούσες να χτίσεις καλή ομάδα. Τι είναι το επόμενο βήμα? Εμείς το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουμε εδώ είναι να χτίζουμε ομάδα. Δηλαδή, χτίζουμε μια ομάδα που ξέρει να δουλεύει και από τις καλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Χτίζουμε μια ομάδα που ξέρει να μαθαίνει, να φγαίνει πιο δυνατή που κάθε φορά. Και ο στόχος μας είναι το επόμενο βήμα, είτε σε 3 μήνες είτε σε 3 χρόνια, του να εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του φούτι. Να χτίσουμε το επόμενο project που ιδανικά είναι σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιτυχία του Foodie σας κάνει να ζητείτε νέα προγράμματα αντίστοιχα με το Foodie? Μιλάς για ευρωπαϊκά προγράμματα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αναζητούμε αρκετά προγράμματα, γιατί όσο χτίζεις και έτσι in-depth expertise, μπορείς να προσφέρεις και εσύ παραπάνω αξία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να έχεις και φυσικά παραπάνω συμμετοχή και παραπάνω έσοδα. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Ναι, σίγουρα. Ενθαρρύνεις, όπως εσύ μετέδωσες, ο στόχος ήταν να μεταδίδετε το φούτι από στόμα σε στόμα, με την εμπειρία. Θα παρότρινες νέους να ασχοληθούν με startups, να εκμεταλλευτούν προγράμματα, χορηγίες, ευκαιρίες που τους δίνει η Ευρώπη?
Σίγουρα, κοιτάξτε, προφανώς πιστεύω και πιστεύουμε εμείς μέσα σαν ομάδα ότι είναι κάτι που σίγουρα αξίζει να κάνεις. Δεν είμαι σίγουρος να σου πω ότι αξίζει για το 100% του πληθυσμού να το κάνει, αλλά αν σαν άτομο έτσι θέλεις να δημιουργήσεις, αρέσκει σου το να χτίζεις κάτι, αρέσκει σου το να μαθαίνεις, τότε μάλλον το να αναζητήσεις τους τρόπους και τα προγράμματα για να μπορέσεις να χτίσεις κάτι δικό σου, μάλλον είναι το πιο. Πράγμα είναι ο τρόπος για να βγάλεις τα παραπάνω λεφτά, αλλά είναι ο τρόπος για να μάθεις τα παραπάνω και να ικανοποιήσεις έτσι τον εαυτό σου παραπάνω. Το ανήσυχο πνεύμα σου, ακριβώς. Τι είναι το μυστικό της επιτυχίας για τη δική σας ομάδα? Έχει μυστικά. Η δική μας ομάδα, it's all about the learning. Το μόνο πράγμα, άμα χτίζεις με στόχο το longer term, το μόνο που μετρά είναι το πόσο γλύωρα και το πόσο καλά μαθαίνεις. Ο αλγόριθμος με τον οποίο λειτουργούμε σαν ομάδα, είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε μάξιμα στο πώς μαθαίνουμε όλοι τα 32 άτομα, να το point είναι απλά να μαθαίνουμε χωρίς φυσικά να δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα. Υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας όταν ξεκίνησες να παίρνεις τον δρόμο της επιτυχίας? Φυσικά. Πάντα υπάρχει. Το ποσοστό της αποτυχίας στον κόσμο μας μάλλον ξεπερνά το 90%. Και μια τυπική μέρα ξεκινάει η ώρα 9 το πρωί και λαλείς πάμε τέλεια. Η ώρα 9 και 5 είσαι σίγουρος ότι να κλείσουμε ενώ στο τέλος της ημέρας και να τέγιωσε, η ώρα 9 και 10 ξανανιώθεις ότι είναι να κατακτήσουμε τον κόσμο νουλο. Άρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα έχεις αστάθεια και έρχεσαι αντιμέτωπος με την πιθανή αποτυχία. Αυτή είναι η αρχική σελίδα που βλέπεις μόλις πίσω στο foodin.com.cy. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε το ταχυδρομικό μας κώδικα για να μας βγάλει όλα τα εστιατόρια τα οποία παραδίδουν στη δική μας περιοχή και αμέσως βλέπουμε ποιες επιλογές έχουμε κοντά μας. Για παράδειγμα, θέλουμε να φάμε πίτσα. Επιλέγουμε το εστιατόριο που προτιμάμε. Βρίσκουμε την πίτσα που θέλουμε, την επιλέγουμε. Βλέπουμε πως βγαίνουν κάποιες επιλογές για να την κάνουμε όσο πιο personalized γίνεται ανάλογα με τις δικές μας προτιμήσεις. Προσθέτουμε την πίτσα που θέλουμε και στη συνέχεια στέλνουμε ένα βήμα πριν το τελικό είναι να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνσή μας και στέλνουμε την παραγγελία μας τόσο απλά. Το μεγαλύτερο κομμάτι που παίζουμε εμείς στο food είναι το marketing, το οποίο γίνεται σε επίπεδο Facebook, σε επίπεδο Google, με πάρα πολλά ισχυρό budget για όλα τα εστιατόρια μας. Το γιατί να επιλέξει ένα εστιατόριο να μπει στην ιστοσελίδα είναι λόγω του ότι οι πελάτες μπορούν να τον βρουν πάρα πολύ εύκολα αν παραδίδει στην περιοχή τους μόνο και μόνο με τον ταχυδρομικό κώδικα. Σε τούτη τη φάση το food έχει 541 εστιατόρια, βλέπουμε τζαμέ. Να λαλούσα ότι είναι η πλειοψηφία των εστιατορίων που κάνουν delivery στην Κύπρο. Στην αρχή ξεκινούσαμε φυσικά, εγώ, ο Μιχάλης και βγαίναμε και πιέναμε, κάναμε ραντεβού με εστιατόρια για να τους εξηγήσουμε τι είναι το foodie και προφανώς να τους εξηγήσουμε κάτι που ήταν καινούργιο. Αλλά να λαλούσα τώρα ότι μέρα με την ημέρα του το γίνεται και πιο εύκολο αφού κάθε μέρα έχουμε πολλά request που είναι εστιατόρια που θέλουν να μπουν στη σελίδα μας και πλέον η διαδικασία είναι πώς να τα προγραμματίσουμε τα ραντεβού και πώς να κάνουμε schedule, να μπουν στη σελίδα, να κάνουμε μια διαδικασία. Να μπει ένα νέο εστιατόριο στο food. Η διαδικασία τώρα μπορεί να χρειάζεται σε μια εβδομάδα να μάθουμε το μενού, να συζητήσουμε με το εστιατόριο, να του προετοιμάσουμε για τις πολλές παραγγελίες που να πιάσουν και φυσικά να κάνουμε διαφήμιση και στο εστιατόριο. Φαντάζομαι ο εστιατόριος πληρώνει. Δεν έχει κανέναν κόστο το φούτι ξεκινώντα. Παίρνουμε το όλων των εξοπλισμών, κάνουμε τα ούλα τούτα. Το φούτι πιάνει ένα μικρό ποσοστό πάνω στην κάθε παραγγελία. Σταθερό για όλα τα εστιατόρια. Προτιμήσαμε από την αρχή να έχουμε μια καθαρή γραμμή την οποία μπορούμε να υπερασπίσουμε. Και τα εστιατόρια θεωρώ ότι θεωρούν μας τον καλύτερο συνεργάτη που έχουν ή που είχαν ποτέ. Σε αυτή τη φάση είναι αλλαλούς ότι στην πλειοψηφία των εστιατορίων που μέσα στο φούτι. Το φούτι διπλασίασε στη δουλειά του και παίρνουμε του σήμερα πάνω από το 50% των παραγγελιών του.